Ανδρεοδάκης Φάνης, είμαι 25 χρονών και έρχομαι από τα Χανιά. Ραβιόλι με ζύμη από σπανάκι, γεμιστό με 4 τυριά και μία κρέμα που θα κάνω για το τελείωμα. Ευελπιστώ ότι θα μου φτάσει ο χρόνος, γιατί είναι 35 λεπτά και εγώ τώρα παίζω με κάτι επικίνδυνο, το οποίο μπορεί να μου στοιχήσει το να μπω στο παιχνίδι. Είμαι αποφασισμένος να μπω στο Masterchef κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, για να με ανεβάσει λίγο. Είμαι από τους ανθρώπους που βαριούνται να κάνουν συνέχεια το ίδιο και το ίδιο και θέλω να δω πού μπορώ να φτάσω. Κύριος Ιωαννίδης, θα έλεγα ότι είναι ένας από τους γκουρού της ιταλικής κουζίνας εδώ στην Ελλάδα. Πάω να παίξω στα νερά του. Όταν θα τα ταράξω, περιμένω να με πνίξουν. Η κριτική είναι αποδεκτή μόνο από τους τρεις επαγγελματίες που βρίσκονται μέσα, οι οποίοι είναι ξεκάθαροι και σου λένε αυτό που θέλουν. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Ονομάζομαι Μπραουδάκης Φανούρης και έχω έρθει από τα Χανιά για να σας δείξω ένα πιάτο με χειροποίητο ζυμαρικό. Γιατί ενώ ήρθες από τα Χανιά, βάζεις μέσα ένταμ, γκούντα και μοτσαρέλα. Είμαι πιο πολύ φαν του ξενόφερτου περιεχομένου, θα έλεγα. Φαν Φανούρης. Ωραία, ωραία. Masterchef έβλεπες? Έβλεπα, έβλεπα. Αγαπημένο παίκτη είχαμε από παλιά? Είχαμε, ναι. Για πες. Την Κατερίνα Λένη. Τι λες? Τι έπαθες? Α, την Κατερίνα μας. Γιατί σου άρεσε η Κατερίνα? Μ' άρεσε που ήταν έτσι λίγο πιο εκρηκτική. Είναι πανηλήθη όλο εδώ μέσα. Witch. A witch. Ο Τσαμπουκάς της, αυτό που ένιωθε το έλεγε. Δηλαδή την ενοχλούσαν συμπαίκτες της και το έκανε ξεκάθαρο και στους ίδιους. Θα έλεγα ότι έχω τσουτσέκια. Και όχι άντρες. Και γι' αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Αγαπημένος κριτής? Μ' αρέσει η ιταλική κουζίνα, αλλά αγαπημένος μου κριτής είναι ο κύριος Κουτσόπουλος. Ξεκίνα μαγείρεσαι ιταλικά. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και ο Λεωνίδα τον φωνάζει ο κόσμος. Θα σε πάρει κάτω από τα φτερά του και θα σε στηρίξει στο δρόμο σου. Δεν δείχνεις να έχεις την εκρηκτικότητα της Κατερίνας. Λίγο πιο ανάλογα το πώς θα με φορτίσει ο άλλος. Μου βγαίνει, αλλά μου βγαίνει όταν θα έχω φορτώσει, θα έλεγα. Πώς θα έχεις φορτίσει ή πώς θα έχεις φορτώσει? Είναι οι στιγμές που με κάνουν να κάνω έκρηξη σε κάποιες φάσεις. Θα κάνω λίγο λαμπόγια λόλα. Εσύ? Ναι. Έχω επιθετικές τάσεις γενικότερα και γι' αυτό έχω ηρεμήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Όπου δεν πετάω πλέον πράγματα στους συνεργάτες μου, να πω την αλήθεια. Πετάς πράγματα? Όχι, ναι. Δεν χρειάζεται να πετάμε. Εσύ πράγματα. Είσαι ο Χαλκ, Φανούρη. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Στο συγκεκριμένο σημείο με έχουν φτάσει, επειδή με έχουν υποτιμήσει, ήμουνα ο αρχηγός της κουζίνας και δεν δέχτηκαν εντολή. Γίνεται έκρηξη. Υπάρχει τσακωμός και υπάρχει και μία επτάμενη κατσαρόλα με άλλα κρέμ μέσα. Ρίση με τα γαλά σου! Φύγαμε! Ναι, ναι. Πάντως, άμα ανεβριάζουμε στην κουζίνα, δεν είναι να πετάμε στους συνεργάτες. Το έχω ψιλοκόψει. Να το κόψεις εντελώς, όχι ψηλό. Πότε τα έβρασες αυτά, τώρα? Είχα κάνει τη βασική εργασία με το να τα βάλω μέσα στην κατσαρόλα για να σηκωθούν αργά. Mm-hmm. Τα κατέβασα για να μην συνεχίσουν να ψήνονται, για να τα τελειώσω εδώ με τη σάλτσα. Πόση ώρα θέλουν να βράσουν αυτά? Τα είχα κάνει πρόβρασμα 4 λεπτά και έκανα το τελείωμα εδώ πέρα σε άλλα 4. Δηλαδή τα έβρασε 8 λεπτά. Συνολικά ψηθήκανε 8 λεπτά. Έλα, δοκιμάσεις εσύ κάποιο? Εγώ είχα δοκιμάσει από το ζυμάρι μέσα. Ναι. Σαν σκέτο ζυμάρι και τη γέμιση. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Φανούρη. Αυτή η αντίληψη και η κουλτούρα του πετάω, κάνω, είναι καλό να την εξαλείψουμε. Υπήρχε. Υπήρχε. Και έτσι γαλουχηθήκαμε όλοι, ότι έτσι λειτουργεί το πράγμα. Δεν λειτουργεί όντως. Σαν λίγο μεγαλύτεροι που έχουμε περάσει και από αυτό το στάδιο. Έτσι με πολύ αγάπη σου λέω ότι πρέπει να το αποβάλεις εντελώς. Είναι η πιο λάθος οπτική στα πράγματα. Ναι. Ξέχνα το. Μία φορά έχω πετάξει ένα σκεύος, στο οποίο δεν έχω αναθεωρήσει, γιατί όσο περνάει ο καιρός υπάρχει πικρία για αυτό το άτομο. Και ίσως να θλίβομαι και που δεν το πέτυχα το συγκεκριμένο άτομο. Μπορούν πολύ απλά να νευριάσουν, μπορούν πολύ απλά να πετάξουν μια κατσαρόλα, να σου πετάξουν ένα τηγάνι και οτιδήποτε. Θα έπρεπε να προσέξεις λίγο την υγρασία στη σάλτσα σου, γιατί έχει έτσι κολλήσει γύρω από το ραβιόλι. Αυτή είναι η νόστιμη σάλτσα που έχεις κάνει. Προσοχή στο κομμάτι του βρασίματος του ζυμαρικού. Έχει λειτουργήσει όμως η συνταγή, τα μυρωδικά σου είναι εκεί που πρέπει. Στέκομαι περισσότερο στην νοστιμιά και λιγότερο στην τεχνική, η οποία θέλει προσοχή. Από εμένα είναι ένα ναι, Φανούρη, για αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Παίρνω μία βάση και την αλλάζω και την αλλάζω και την αλλάζω μέχρι να φτάσω εκεί που στο δικό μου το μυαλό είναι αυτό που θέλω εγώ. Ναι, φαίνεται ότι είναι στο δικό σου το μυαλό, γιατί το πιάτο σου δεν έχει καμία σχέση με ραβιόλι. Να πούμε ότι είναι νόστιμο. Ναι, είναι νόστιμο, γιατί έχει μέσα και τυριά, έχει και κρέμα γάλακτος.
Δεν είναι ένα σωστό πιάτο και δεν θυμίζει καν κάτι ιταλικό. Γιατί είπε πριν ότι σου αρέσει η ιταλική κουζίνα. Οπότε άκουσα ραβιόλι, εγώ περίμενα κάτι άλλο. Δεν σου μιλάω για το πράσιμο, που πα στα φρέσκα, στα 2,5 λεπτά έχει βγει. Όπω καταλαβαίνει από μένα, είναι ένα όχι. Επειδή έχω συνηθίσει να κάνω ποσότητε, θα πω την αλήθεια. Δεν περίμενα ότι απλά θα κάνω ζυμάρι για να βγάλω μία μερίδα. Και έτσι στο μυαλό μου λειτουργήσε λίγο πιο βιαστικά. Δεν βγάζουν πολύ νόημα αυτά που λες. Νόστιμο πιάτο που έχει να κάνει και με τα τυριά που είπε και ο Πάνος. Εντάξει, μπορεί να έχεις κρυφτεί λίγο πίσω από αυτό αυτή τη στιγμή. Θα σου δώσω την ευκαιρία και να δούμε αν αξίζει να συνεχίσεις από εκεί και πέρα. Πρόσεξε αυτά που λες, να σκέφτεσαι. Πολλά από αυτά που είπες σήμερα δεν μου έβγαζαν πολύ νόημα. Γι' αυτό και έχω αλλάξει πολλά πράγματα στη σκέψη μου. Όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνω και δεν είμαι 18, είμαι πλέον 25 και... Όσο περνάει ο καιρός, όλοι μεγαλώνουν. Τα συναισθήματα είναι λίγο ανάμεικτα, γιατί δεν κατάφερα να εντυπωσιάσω τον κύριο Ιωαννίδη. Δεν ήταν αυτό που ήθελε, απολύτως δεκτό, γιατί πήγαμε ζυμαρικά σε έναν που είναι μάστερ στα ζυμαρικά. Δεν μου ταιριάζει όλο αυτό που γίνεται μέσα στο σπίτι, δεν είναι στη δική μου τη φιλοσοφία. Ποιος ρώτησε εσένα, ρε.